Ναι, είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που έρχεται φέτος στο νησί. Είναι μετά από προσπάθειες του επιμελητηρίου και τα προηγούμενα χρόνια. Μπήκε πλέον η Λευκάδα στο χάρτη της κρουαζιέρας. Λόγω COVID τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε σταματήσει. Τώρα πλέον ξαναξεκινάμε. Εντάξει, ένα μεσαίου μεγέθους κρουαζιερόπλοιο. Είναι αυτά που μπορούν να έρθουν στο νησί, δεν μπορούν να έρθουν τα πάρα πολύ μεγάλα. Έρχονται από τη μονεβασιά σήμερα οι άνθρωποι. Νομίζω και αύριο θα είναι Κέρκυρα και ο στόχος ο τελικός είναι Ιταλία. Η κρουαζιέρα είναι πάρα πολύ καλά, πάει πολύ καλά φέτος στην Ελλάδα. Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια θα είναι σε άνοδο. Είναι πελάτες που μπορεί να μην αφήνουν πάρα πολλά χρήματα στον προορισμό, όμως γνωρίζουν τον προορισμό και τα επόμενα χρόνια, αυτό γίνεται και με τους ανθρώπους της κρουαζιέρας, μπορούν να επιστρέψουν στο νησί, αν ευχαριστούν από τη διαμονή τους στην Ολιγόωρη εδώ, να επιστρέψουν λοιπόν στο νησί σαν επισκέπτες ή να μιλήσουν στους φίλους τους, όπου θα τους έχουμε αυτούς ενδεχομένως μετά από κάποια χρόνια σαν επισκέπτες στο νησί. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να το έχουμε και πραγματικά προσφέρει το κάτι παραπάνω έστω και διαφημιστικά στο νησί μας. Πόσα άτομα είναι περίπου, ξέρουμε? Νομίζω αυτό είναι των 600 ατόμων το κρουαζιερόπλοιο. Συνήθως το 50% από τα άτομα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο κατεβαίνουν σε κάθε προορισμό και το 50% των ανθρώπων που είναι του πληρώματος του κρουαζιεροπλοίου. Νομίζω έχει 350 άτομα το κρουαζιεροπλοίο αυτό. Οι επιβάτες είναι κυρίως Γερμανοί? Ναι, αυτοί είναι κυρίως Γερμανοί. Γερμανοί τουρίστες. Το παλιότερο το κρουαζιερόπλοιο που ερχόταν, μπορώ να πω, ήταν καλύτερο ποιοτικά αν θέλετε, οι πελάτες οικονομικά πιο εύρωστοι, αλλά δεν έχει σημασία, όπως είπαμε, όλοι οι άνθρωποι καλοδεχούμενοι είναι και εμείς προσπαθούμε πάντα να κάνουμε το καλύτερο για αυτούς.